Το Σκοπιανό δυναμητίζει την ελληνική πολιτική σκηνή. Είναι όμω όπω φαίνεται έτοιμη, έτοιμο και το πεδίο τη επόμενη πολιτική σύγκρουση, Αντώνια Τζολέτα. Ναι, είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Και είναι όπως καταλαβαίνουμε από συνομιλίε που κάναμε, το χαρτί που κρατά ο Λέξ Τσίπρα όταν φύγουν από το πρώτο πλάνο και οι συντάξει, αλλά και το ε, ονοματολογικό. Ε, οπότε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προσανατολίζεται προ mm -hmm. τον Νοέμβρη να μαζέψει τι 50 υπογραφέ και να προχωρήσει. Λοιπόν, εδώ το πιο καυτό θέμα τώρα, έτσι σχέσει κράτου-εκκλησία. Για να δούμε, έχει ρεπορτάζ. Ναι, μιλούν για διακριτού ρόλου. Καταρχά, δεν αναμένουμε να δούμε καμία μεταβολή στη μισοδοσία των κλωρικών. Θα συνεχίσει να καταβάλλεται από την πολιτεία. Να. Δεν είναι κάτι έτσι αλλιώ που αναφέρεται μέσα στο Σύνταγμα. Τώρα, καμία αλλαγή και στο προήμιο του Συντάγματο, όπω μα έλεγαν, παρά τι διαφωνίε που έχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, τι θα υπάρχει μέσα στο νέο Σύνταγμα ναι, για τι σχέσει ναι. κράτου-εκκλησία. Ε, θα... Γιατί θα... Θα μι... δεν βλέπουμε να... να... έχει αλλάξει κάτι. Θα μιλά ε, το για την ερητή κατοχήρωση τη θρησκευτική uh -huh. ουδετερότητας του κράτου. Και βεβαίω για την αναγνώριση τη οροδοξία ω ιστορικά επικρατούσα θρησκεία. Γι' αυτό mm. μιλούν για διακριτού ρόλου mm. και όχι για διαχωρισμό. Και βεβαίω στο άρθρο 13, όχι στο 3, θα υπάρχει πλέον η υποχρεωτικότητα του πολιτικού όρκου και όχι του θρησκευτικού όρκου. Και πέρα από αυτό τώρα. το ζήτημα, το οποίο το βλέπω να προκαλεί αντιπαράθεση και με την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε τι στάσει θα κρατήσει ο κ. Καμένο. Ναι, μιλάμε για την αρχιτεκτονική του πολιτεύματο. Καταρχά, η συνταγματική καθεώρηση τη απλή αναλογική στο άρθρο 54. Η είναι άμεση πρωθυπουργική δημοκρατία είναι η προηγούμενη mm -hmm. κάρτα, γιατί με την τρίτη ψηφοφορία πλέον θα πηγαίνουμε στον λαό. Mm -hmm. Η βουλευτική ιδιότητα θα είναι η προπόθεση για να γίνει κάποιο πρωθυπουργό. Άρα, δεν λέει... θα υπάρχουν πια ε, πρωθυπουργοί εκτό κοινοβουλίου. Ναι. Ε, συνεχίζουμε στην επόμενη κάρτα. Ε, Επικοδομητική ψήφο τη πιστεία, δηλαδή πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση για ανάδειξη νέα ναι. κυβέρνηση, κατάργηση βουλευτική ασυλίας και επίση κατάργηση αυτού του ευνοϊκού ποινικού καθεστώτο που, υπάρχει, που υπάρχει για του υπουργού. Μάλιστα, για να δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Κυρίε και κύριοι, την ανησυχία του για την πορεία τη οικονομία εξέφρασε ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία από την Άρτα, όπου πραγματοποιεί η περιοδία.